Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Έχω λάβει πολλές ερωτήσεις τώρα που βγήκε το DJI Avata 2. Είναι πολλοί φίλοι του καναλιού που θέλουν να μάθουν πώς μπορούν να κάνουν προπόνηση σε FPV χωρίς να καταστρέψουν τον drone τους από την πρώτη στιγμή σε manual mode φυσικά, γιατί στο automatic mode, ας πούμε, στο αυτόματο, ας πούμε, με το controller που είναι σαν stick, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να πετάξει οποιοδήποτε. Σε manual mode λοιπόν, που χρησιμοποιούμε το χειριστήριο αυτό εδώ που βλέπετε στην κάμερα, πρέπει να κάνουμε λίγο practice, λίγο πρακτική, λίγο προπόνηση, όπως θέλετε πέστε το, πριν βγούμε στον αέρα, γιατί αν δεν το κάνουμε τα αποτελέσματα θα είναι δυσάρεστα. Έτσι λοιπόν, μετά από πολλές ερωτήσεις που δέχτηκα στο κανάλι, σε email, σε μηνύματα κτλ, θέλω να σας παρουσιάσω με ποιο software, με ποιο πρόγραμμα, με ποιο simulator κάνω προπόνηση. Είναι ένα simulator το οποίο κοστίζει, αν θυμάμαι καλά, περίπου στα 14 ευρώ, 12 ευρώ, κάπου εκεί, γύρω στα 15 ευρώ τέλος πάντων υπολογίστε, και δεν είναι πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή με έναν σχετικά καινούργιο υπολογιστή θα παίζει μια χαρά. Τα γραφικά του είναι ικανοποιητικά, η φυσική του, δηλαδή ως προς το μοντέλο που διαλέγεται μέσα, είναι πάρα πολύ καλή, δηλαδή πλησιάζει πολύ στην πραγματικότητα, και είναι ένας πολύ καλός τρόπος να ξεκινήσετε την προπόνησή σας στον υπολογιστή πριν βγείτε manual με το Avata 2 ή το Avata 1 φυσικά στην πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε για ποιο simulator σας μιλάω. Το simulator για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα λέγεται Uncrashed. FPV Drone Simulator, το βλέπετε πάνω από το γράφι. Έχει single player, multiplayer, δεν μας ενδιαφέρει. Options, drone settings και tutorial, το οποίο και αυτό θα ήταν καλό να το κάνετε. Εμείς θα δείξουμε λίγο βασικά options και drone settings και φυσικά πετάμε ή μάλλον κάνουμε simulate την πτήση μας με το DJI Controller 3, είναι συμβατό και με το Controller 2, δηλαδή με αυτό του Avata 1 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και αυτό όμως είναι για το Avata 2, το 3 με το OcuSync 4. Λοιπόν, πάμε να δούμε στα options, θα σας πάω πρώτα στο drone settings. Στο drone settings μπορείτε να διαλέξετε διάφορα πράγματα, έχει και κάποια presets όπως είναι 3 inches cine whoop ή 5 race ή 5 freestyle, τέλος πάντων, για να το έχετε υπόψη σας, το Avata ή τα Avata, Avata 1, Avata 2, είναι cine whoop drone, οπότε διαλέγουμε το cine whoop και μετά έχει κάποιες προεπιλογές, FPV camera angle στις 10 μοίρες είναι μια καλή αρχή, μπορείτε να το βάλετε και στις 8 για να πηγαίνει ακόμα πιο αργά, κάποιες πιο εξειδικευμένες επιλογές, τις οποίες δεν τις πειράζουμε, δεν υπάρχει ιδιαίτερο θέμα, δεν πάμε να πούμε ότι πετάμε ακριβώς με το Avata 2, πάμε να προπονηθούμε και να καταλάβουμε πώς δουλεύει το manual mode σε ένα FPV drone, low throttle και τα λοιπά παρακάτω. Αυτό που θα ήθελα να σας δείξω είναι στα graphics, ανάλογα με τον υπολογιστή σας θα πρέπει να πειράξετε λιγάκι τις επιλογές εδώ, έτσι ώστε να τρέχει ομαλά ή όσο πιο ομαλά γίνεται. Εμένα το monitor μου είναι 1024, οπότε και 4K να το βάλω δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και παρακάτω φυσικά πειράζεται, έχει και textures, έχει και graphics, γενικώς έχει ό,τι έχει και ένα παιχνίδι που παίζουμε στον υπολογιστή. Εν συνεχεία στο μενού gameplay έχει διάφορα ωραία πραγματάκια, τα οποία και εγώ τα ανακάλυψα με τον καιρό, στην αρχή δεν το ήξερα. Έχει, ας πούμε, το crosshair, είναι ο σταυρός μπροστά στην κάμερα, που είναι ένα καλό πραγματάκι να υπάρχει, είναι όπως το κυκλάκι στο Avata 2 στο auto mode, ας πούμε, και manual mode μπορείτε να βάλετε εκεί σταυρό. Εν συνεχεία λέει να μας δείχνει το ύψος και την απόσταση από την οποία είμαστε, είναι κάποια πράγματα τα οποία σε κάνουν απλά να νιώθεις ότι είσαι σε πραγματικό περιβάλλον. Propellers in view, αυτό το έβαλα σε off, γιατί στα περισσότερα FPV ή τέλος πάντων σε αρκετά FPV που τα φτιάχνεις, που είναι δηλαδή custom, φαίνονται οι προπέλες, αλλά στο Avata 1 και στο Avata 2 δεν φαίνονται οι έλικες, μάλλον, όχι προπέλες, οι έλικες, οπότε εγώ έβαλα off για να πλησιάζει όσο γίνεται καλύτερα στην πραγματικότητα. Και συνεχεία, αφού τα κάνουμε όλα αυτά και τα δούμε τέλος πάντων, πηγαίνουμε back και πηγαίνουμε στην αρχική σελίδα, όπου και εδώ θα κάνουμε κλικ στο single player. Εδώ μας εμφανίζει όλους τους χάρτες που έχει το Uncrashed, και πιστέψτε με, είναι αρκετή για να κάνετε την προπόνησή σας. Κάθε φορά θα διαλέγετε και ένα διαφορετικό.
Για μένα η αρχή είναι να μπορέσετε να κάνετε όσο το δυνατόν πιο ομαλή πτήση. Θα διαλέξω εγώ τώρα ένα χάρτη, έναν ανοιχτό χάρτη. Ας πάρουμε αυτόν εδώ, FPV Drone Fest που λέει. Μας ανοίγει, διαλέγουμε τον καιρό, διαλέγουμε και την ώρα. Αν θέλουμε να είναι συννεφιά, αν θέλουμε να είναι απόγευμα ή να είναι πρωί. Εγώ θα το βάλω πρωί και θα πατήσω Start. Και εν συνεχεία βλέπετε ότι ξεκινάει κάνοντας κάτι περίεργα, αλλά δεν πειράζει. Εμάς τώρα το γκάζι μας ή μάλλον η ταχύτητα με την οποία πάνε οι έλικες είναι το αριστερό και γέρνει αριστερά και δεξιά ή γέρνει μπροστά και πίσω με το δεξί. Οπότε θα δώσω λίγο γκάζι. Βλέπετε έχουν πάρει μπρος οι έλικες και σιγά σιγά απογειωνόμαστε. Τώρα το όλο κόλπο εδώ είναι να έχετε πλήρη έλεγχο του drone. Δηλαδή να πηγαίνει εκεί πέρα που θέλετε εσείς και όχι να σας πηγαίνει εκείνο. Σιγά σιγά θα δείτε και θα προπονηθείτε να περνάτε μέσα από διάφορα κενά. Όπως βλέπετε θα περάσω τώρα από ένα κενάκι μέσα. Στην αρχή δεν θα μπορείτε να το κάνετε, αλλά μην απογοητεύεστε, παίρνει αρκετό χρόνο. Και σίγουρα αυτό που προτείνω είναι ότι θα πρέπει όπως κάνω τώρα να κάνετε απλούς κύκλους ανοιχτούς, έτσι ώστε να μπορέσετε να συνηθίσετε τους χειρισμούς του manual mode. Είναι εντελώς διαφορετικό από το απλό. Το απλό απλά το βάζεις και πετάει, έτσι δεν υπάρχει καμία δυσκολία. Και η συνεχεία φυσικά αφού περάσει χρόνος, ξαναλέω μην απογοητευτείτε γιατί θέλει υπομονή, αφού περάσει χρόνος και αρχίσετε και κάνετε διάφορα κολπάκια γύρω γύρω από τα δέντρα ή κλειστές στροφές και διάφορα άλλα και περνάτε φυσικά, όπως βλέπετε και εγώ, μην νομίζετε ότι είμαι καλός, έτσι, και εγώ προπονούμαι και κάνω και ράνω, τα βασικά ξέρω να κάνω και αυτά όχι πάρα πολύ καλά. Εν συνεχεία ξέρω να κάνω και αυτό εδώ, θα το έχετε δει και σε βίντεο, αλλά όλα αυτά γίνονται και έρχονται μόνο τους με τον χρόνο. Θεωρώ λοιπόν ότι το Uncrust είναι ένα πολύ καλό simulator για να ξεκινήσουμε να παίζουμε σε manual mode με το Avata 2 ή το Avata 1. Εγώ αυτό το simulator το έχω, την έφαγα εδώ όπως βλέπετε. Αυτό αν ήμασταν στην πραγματικότητα είχε γίνει βίδες, έτσι, το Avata. Είτε το 1 ήτανε, είτε το 2 είχε γίνει βίδες. Λοιπόν, με τον καιρό λοιπόν θα γίνετε πιο σίγουροι, θα κάνετε περισσότερα πράγματα και έτσι μετά από κάποιες ώρες θα βγείτε να κάνετε και την πρώτη σας πτήση έξω στην πραγματικότητα. Πολύ ωραία γραφικά. Γενικώς παράπονο από τα γραφικά δεν έχουμε. Περισσότερο όμως ότι το manual mode χρειάζεται πάρα πολύ προπόνηση. Βλέπετε. Χρειάζονται ώρες. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, μην απογοητευτείτε και μόνο αν θεωρήσετε ότι είστε σίγουροι, τότε να βγείτε έξω με το Avata σε μία μέρα η οποία θα είναι χωρίς αέρα, παιδιά, έτσι. Μην βγείτε με αέρα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα και μπορεί να έχετε κάποιο ατύχημα και είναι κρίμα. Οπότε, παίζουμε στο simulator, στο Uncrust συγκεκριμένα, όσο περισσότερο μπορείτε και εν συνεχεία βγαίνουμε έξω και κάνουμε τα βασικά. Θα πατήσω ένα escape εδώ για να με βγάλει. Αυτό, παιδιά, είναι το simulator που χρησιμοποιώ. Εδώ πέρα έκανα τα πρώτα βήματα και πιστέψτε με, βοήθησε πάρα πολύ. Όταν βγήκα έξω και έκανα την πρώτη πτήση manual, φυσικά είχα κλειδωμένο να μην ντουμπάρει, έτσι ώστε να μην κάνω κανένα απότομο χειρισμό και κάνει κανένα loop και τα χάσω και το κλαίμε τον drone. Είχα κλειδωμένο λοιπόν, είναι μέσα στο μενού, στα γυαλιά, να κλειδώνεις το πόσες μοίρες μπορεί να κάνει να γέρνει. Το είχα κλειδωμένο αυτό και έκανα τις πρώτες μου πτήσεις, τι έκανα, οχτάρια, κύκλους, τέτοια πράγματα. Και εν συνεχεία, δειλά-δειλά, έκανα και κάποια περάσματα ανάμεσα από δέντρα που ήταν έτσι λίγο πιο μικρά. Μετά έκανα και ένα loop, πήρα ύψος 40 μέτρα και πάνω για να είμαι σίγουρος ότι άμα γίνει κάποια στραβή θα μπορέσω να το επαναφέρω ή να βάλω το αυτόματο
και να το βάλω, να πατήσω αυτό το κουμπί που σας δείχνω τώρα εδώ πέρα στην GoPro, όπου το σταματάει τον drone στον αέρα, το κοκαλώνει με τη βοήθεια του GPS, ούτως ώστε άμα τα χάσετε, πατάτε το κουμπί εδώ πέρα πάνω, αυτό δεν είναι, αυτό είναι. Το πατάτε και κοκαλώνει τον drone, οπότε ηρεμείτε και το ξαναπαίρνετε μετά στο χέρι. Φυσικά όταν το πατάτε εδώ πέρα, γυρνάτε και το διακόπτε αυτό και μπαίνει στο normal mode και πετάει σε κανονικό drone. Οπότε μπορείτε να το φέρετε πίσω χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος. Αλλά χρειάζεται υπομονή και χρειάζεται και χρόνος. Οπότε μην απογοητεύεστε, όποιος θέλει φυσικά να μάθει manual mode, κατεβάστε το Uncrust. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό simulator. Υπάρχουν και άλλα εκεί έξω, μπορείτε να τα ψάξετε και εκείνα, αλλά έχω δοκιμάσει αυτό. Πάει καλά, τα γραφικά του είναι καλά και γενικώς δεν απέχει από την πραγματικότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!